στο παρόν πάντως μπορούμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Έχω ετοιμάσει και τη μηχανή. Σίγουρη. Ξέχαστε στιγμές, χάνεστε εικόνες αγαπημένες, το πέρασμά σας όμως μάγιξε και το άρωμά σας με μέθησε. Στερνή μέρα στο νησί της Γαλήνης σβήνεις. Ξεκίνησα μόνος μου για ψάρεμα. Περπατούσα αρκετή ώρα και είχα απομακρυνθεί από το χωριό. Ο ήλιος έγινε και είχα ένα παράξενο συνέστημα. Αισθάνθηκα μια ζάλη. Είχα την εντύπωση ότι δεν ήμουν μόνος. Ο ήλιος με τύφλωνε και ένας ακαθόριστος θόρυβος με ενοχλούσε. Ήταν ένα παράξενο μονότονο βούισμα. Thank you.
Έβγαινε η γίτσα από τον πορτόν και ερχόταν ένας άνθρωπος και την είδε τη γάτα και έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω της και δεν μόνο αυτό, αλλά τα γατάκια της που ήθελαν και γάλα, που τη θέλανε για να πιούν και το γάλα τους, ψοφίσανε και αυτά. Spin Span. Αγνή φυσική μαρμελάδα σε 5 φρούτα. Spin Span. Χωρίς συντηρητικά και χρώμα. Σήμερα θα φάμε κρέας. Με πουλέ όμως. Γι' αυτό πήρα 1 κιλό πατάτες. Τις ξεφλουδίζω. Τις βράζω. Τις περνάω από τη μηχανή. Ό,τι θέλει λέει, αφού έφτιαξες πουρέ Knorr. Μα φυσικά, να ταλαιπωρούμε με πατάτες, αφού υπάρχει ο υπέροχος πουρέ Knorr. Ρούι ζελέ γιώτης, το γλύκισμα με τις λιγότερες θερμίδες. Τα μόσου του μιλάνε χαρούμενα τρελά. Έλα να τα πάρεις και τα σου πω πολλά. Τα μόσου του σου λένε Television, television. Όσο μ' αρέσει. Μα πιο πολύ αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Television, television. Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατάμαυρος. Τον έπλυνες γερά, τον έπλυνες καλά. Thank you.
εξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να κοπούν. Και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες, με λάτρευες πίστα. Και με αγνό φιλούσες.
γιορτή της Αθήνας. Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Citizens of the world, welcome to Athens. Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce. Olympic Games, welcome back to Greece.
φωτοδόχων λαμπάδα της εσκότη φανίσα. Ορώμεν την Αγίαν Παρθένο. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν απαντάς. Αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτή. Thank you.
Βλέπουμε το σύμπαν όλο, πώς εξελίσσεται όλο το σύμπαν. Το σύμπαν εξελίχθηκε εδώ και 14 δισεκατομμύρια χρόνια και στην τελική του κατάληξη έφτασε να παρουσιαστεί ο άνθρωπος. Όλα είχαν δημιουργηθεί, είχαν αυτοματιστεί ώστε να έρθει να βγει ο άνθρωπος. Εάν πούμε λοιπόν ότι αυτό που βγήκε και λέγεται άνθρωπος έχει μια συνέχεια την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε εμείς, αλλά συνεχίζεται μετά το θάνατο, δηλαδή ο άνθρωπος έρχεται στη γη, παίρνει ορισμένες εμπειρίες και μετά το θάνατο τις κουβαλέει αυτές τις εμπειρίες μαζί του και συνέχεια συνεχίζει η εξέλιξη σε κάτι ανώτερο. Παίζει ρόλο λοιπόν, εάν δεχτούμε αυτή τη θεωρία, το πώς θα ζήσει αυτή τη ζωή. Αν τη ζήσει με έναν τρόπο αυτόματο, με έναν τρόπο ουδέτερο, με έναν τρόπο εγωιστικό, δεν έχει συνέχεια η ζωή του μετά. Και βέβαια είναι αυτό που λένε ότι εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος δεν θα υπήρχε το σύμπαν. Διότι μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι υπάρχει σύμπαν. Και το προχωράνε ακόμα και λένε ότι ο άνθρωπος είναι η συνείδηση του σύμπαντος. Όπως στον άνθρωπο μέσα υπάρχει κάποιο κέντρο κάπου που λέει τη λέξη εγώ. Και όταν λες τη λέξη εγώ, λες εγώ ο Μάριος, εγώ η Μαριάννα. Ξέρεις ότι είσαι εσύ η Μαριάννα που μιλάς. Αυτό το πράγμα είναι και ο άνθρωπος για το σύμπαν. Είναι η συνείδηση του σύμπαντος. Αυτή η συνείδηση λοιπόν επεκτείνεται, μεγαλώνει, αυξάνεται, τελειοποιείται. Το ρίξαμε στην πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία συζήτηση. Σήμερα από το Γαϊδουράκι φτάσαμε στα δύο αυτοκίνητα ο καθένας μας. Γίναμε τα διφάγα πλάσματα της πρώτης ευκαιρίας. Γίναμε καταναλωτές. Και το αύριο το νομίζαμε πάντα καλύτερο, γιατί έχουμε την τεχνολογία. Το αύριο όμως έγινε ένας εφιάλτης. Όχι μόνο για την Ελλάδα που καταραίει, αλλά για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Καταλάβαμε λάθος τη λέξη πρόοδος και πέσαμε στη φάκα της πλεονεξίας, της αρπαγής, του άκρα του εγωισμού. Και για όλα φταίνει οι άλλοι. Αλλά οι άλλοι είμαστε εμείς. Εμπρός λοιπόν, ολοταχώς προς τα πίσω. Πιο πίσω όμως. Τότε που δεν είχαμε ηλεκτρισμό και τηλεόραση. Όχι βέβαια. Αυτά δεν φτάνουν σε τίποτα. Προς τα πίσω μέσα μας. Προς την απλότητα. Προς την ανθρωπιά. Προς την αγάπη. Ποιος τα ακούει όμως αυτά σήμερα? Μόνο το χρηματιστήριο μας ενδιαφέρει. Άφησέ τον αυτόν. Είναι γραφικός. Ναι. Γραφικός μεν, αλλά απίστευτα περιγραφικός. Thank you.